Και από Αμερική γενικά πολλά μηνύματα έχουμε λάβει και σήμερα θα πάμε κιόλας να συνδεθούμε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένα στη γειτονιά του Μανχάτεν. Πού πας? Απλά να σας πω ότι είναι όνειρο ζωής για μένα να πάω στη Νέα Υόρκη. Αλλά πλέον τα όνειρά μας έχουν περιοριστεί με το να μιλάμε, το να ταξιδεύουμε εννοώ τόσο άμεσα, με το να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και όχι μόνο βρίσκονται, διαπρέπουν και μας κάνουν και υπερήφανους και να χαμογελάμε. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για την αγαπημένη παρουσιάστρια, μάλλον την αγαπημένη τηλεοπτική σεφ, αλλά και με ένα μπρίο παρουσιάστριας και με μια τόσο ανανεωμένη εμφάνιση, τη Μαρία Λόι, που χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ αγαπητή από όλο τον κόσμο της Αμερικής και μάλιστα από πολύ σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές και μας κάνει να χαμογελάμε γιατί η ελληνική κουζίνα αγαπιέται τελικά, Μαρία μου, και στο εξωτερικό πολύ. Καλό μεσημέρι! Γεια σας, παιδιά! Γεια σου, Μαρία! Τι υπέρ, Μάνο, εκεί εδώ είμαι, τι κάνεις! Έχουμε δουλέψει πριν πολλά χρόνια μαζί σε πρωινή εκπομπή. Μαρία, τι κάνεις εκεί στην Αμερική και έχεις γίνει τόσο κούκλα, όχι ότι δεν ήσουνα, αλλά επειδή σε παρακολουθώ χρόνια, έχεις αλλάξει παντελώς. Πραγματικά, παντελώς. Κεντάει στην Αμερική. Κοίταξε, η καλή διατροφή, γιατί κάποτε, αν θυμάται και ο Μάνος, βάζαμε και κάποια βούτυρα και διαφορετικές μαργαρίνες. Τώρα είναι μόνο λάδι. Και αυτό πραγματικά μπορείς να αλλάξεις όλο το ύφος, όλο το πρόσωπό σου, το δέρμα σου, τα μαλλιά σου, τα πάντα. Πιστέψα. Το πιστεύουμε και το βλέπουμε αυτό και από ό,τι φαίνεται το βλέπουν και στην Αμερική πολύ έντονα, γιατί και μέσα από το Good Morning America και με αφορμή όλα αυτά τα tips τα οποία δίνεις, πάντοτε με έμφαση όμως στις αγνές πρώτες ύλες. Και όταν μιλάμε για το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, τότε καταλαβαίνουμε πολλά που μπορούν να έχουν ωφέλη και στην εικόνα μας τελικά, αλλά πρωτίστως στην υγεία μας. Βάλε μας όμως λίγο στο δικό σου κλίμα. Πόσα χρόνια τώρα ζεις και εργάζεσαι στην Αμερική, στο Μανχάταν, και πότε άνοιξες το δικό σου εστιατόριο? Από την πρώτη μέρα που ήρθα, εδώ και 9,5 χρόνια περίπου, άνοιξα το εστιατόριο. Και αμέσως σχεδόν άρχισα να σκέφτομαι τι άλλο πρέπει να κάνω, γιατί δεν είμαι ένα άτομο το οποίο μπορώ να καθίσω στα αυγά μου, που λένε. Και σκέφτηκα τι πρέπει να δώσω αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Τι τους λείπει? Το καλό φαγητό, αλλά το καλό φαγητό σαν ένα νόστιμο. Μπορεί να το κάνεις και με άλλα προϊόντα. Mm-hmm. Αλλά υγιεινό όμως, μόνο με τα ελληνικά μας προϊόντα μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή το λάδι μας από την Κρήτη, την ντομάτα απ' έξω από τον Ναύπλιο, γιατί δεν μπορώ να πω τα ονόματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι χθες, ας το πούμε έτσι, αυτό που γνώρισαν στο εξωτερικό, που μας ήταν γνωστοί, εκτός από το λάδι, τα φαγητά ήταν αυτά τα κλασικά. Η χωριάτικη, το τζατζίκι, το παστίτσιο μουσακάς. Και το σουβλάκι. Ποια είναι τα πιάτα πλέον που μπορεί να έχουν αγαπήσει στο εξωτερικό, αυτά που κάνεις και εσύ γνωστά? Κοίταξε. Ναι. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς γιατί το σουβλάκι και η χωριάτικη σαλάτα έγινε αυτό. Γιατί αυτά τα πιάτα και αυτοί οι άνθρωποι που εργάστηκαν τόσο σκληρά να ανοίξουν αυτά τα diners που λέμε εδώ, μας έβαλαν στο χάρτη. Γιατί ήταν μόνο οι Ιταλοί. Και εγώ τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Βέφα ιδιαιτέρως, που μας άνοιξε τις πόρτες για την τηλεόραση. Βέβαια. Γιατί παίζουν ρόλο όλα αυτά. Πολύ σημαντικό, λοιπόν. Και όχι μόνο παίζουν ρόλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, υπάρχει, χτίζεται κάτι, το οποίο όμως για να συνεχιστεί και να δοθεί και η ταυτότητα, η δική σου ταυτότητα, του κάθε ενός που έχει κάτι να προσφέρει, χρειάζεται και κόπο και προσπάθεια. Και όταν μιλάμε για την Αμερική, εντάξει, καταλαβαίνουμε και ότι ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις και ο μεγάλος αυτός πληθυσμιακός αριθμός στον οποίο απευθύνεσαι, κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως και παρακολουθούμε και πλάνα, είναι μια Μαρία όπως την ξέραμε. Χαμογελαστή, με τη διάθεση να μοιραστεί μυστικά πώς να ξεχωρίσεις το μέλι, αν είναι καλό, το λάδι αν είναι καλό. Απλά πράγματα που τα κάνεις πιο σύνθετα πράγματα που τα κάνεις πιο απλά και κατανοητά. Μα έτσι πρέπει να το καταλάβουν, γιατί εντάξει, μπορεί να συνεργάζομαι με το Χάρβαρντ και με τους καθηγητές εκεί τώρα για να φτιάξουμε τη νέα διατροφή. Αλλά εάν τα πεις όμως στους απλούς ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πώς πρέπει να μαγειρευτούν για να μην χαλάσουν σωστά οι βιταμίνες, αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα.
λέμε μεσογειακή διατροφή. Και τι έγινε, αν πας και τα τηγανίσεις, δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Τα κατάστρεψες, βέβαια. Έχουν χαθεί τα πάντα. Άρα, λοιπόν, άρα όχι να μόνο... τους δώσεις. Ναι, πρέπει να τους δώσεις. Και, όχι, και τώρα έχουμε πολύ καλύτερα προϊόντα στην Ελλάδα. Γιατί και οι νέοι αγρότες και οι παλιοί αγρότες έχουν αρχίσει και κοιτάζουν πώς θα κάνουν ποιότητα. Δεν κοιτάζανε, ξέρεις, πρώτα λένε, άντε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, Αμερικάνοι είναι. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν και είναι έτσι. Και γι' αυτό μας είχαν πάει μπροστά και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και όλοι. Μαρία, στον Τζον Μπάιντεν τι είχες μαγειρέψει? Εσύ εκεί να θες να τα μάθεις όλα. Μα αφού το έχεις μαγειρέψει τώρα, είναι παρελθόν, μπορείς να το πεις. Τι έφαγε, πες μας. Κοίταξε, ήταν και ο πρόεδρος Ομπάμα. Είναι και η μόνη φωτογραφία που έχω τώρα και με δύο προέδρους, για φαντάσου. Σωστά. είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, καταρχήν τρώνε πάρα πολύ υγιεινά και οι δύο. Φαίνεται. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνεις, το ψάρι που έχουμε επιβάλλουμε πλέον, που έχουμε επιβάλει πλέον εδώ στη Νέα Υόρκη και γενικά στην Αμερική, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, καλά. Εγώ δεν σας ακούω. Σ' ακούμε. Δεν σας ακούω. Εμείς ακούμε. Ναι, εμείς ακούμε και σε βλέπουμε και τέλεια, Μαρία. Αν μπορεί να αποκατασταθεί ο ήχος, γιατί έχουμε έτσι σημαντικά πράγματα. Δεν μάθαμε τι έφαγε ο Ομπάμα, παιδιά, και ο Μπάιντεν. Είναι δύσκολο να μας πει. Στο κρίσιμο. Γιατί θεωρείται, ναι, συνήθως δεν αποκαλύπτουν. Όμως είναι σημαντικό, πέρα από το γεύμα αυτό, που κάτι μου λέει ότι θα επαναληφθεί στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά με τον Τζο Μπάιντεν, όχι ως αντιπρόεδρο επί Ομπάμα, όπως ήταν τότε, πλέον ως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Γνωρίζω όμως καλά ότι ετοιμάζει και μία δική της παραγωγή, μία δική της εκπομπή με γυρίσματα τα οποία έγιναν στην Ελλάδα, αν θυμάμαι σωστά. Γι' αυτό και θέλω κυρίως να μας το διευκρινίσει. Αν μπορεί να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας, θα είναι σημαντικό. Κάτι πόσο που. Όμορφο όμως. Μαρία μου, ελπίζω τώρα να μας ακούς. Ναι. Ναι, μόλις είπε Biden ο Μάνος, εκεί έπεσε. Καλά, δεν είπα και Τραμπ, Biden είπα. Καλό. Λοιπόν. Ερωτούσε αν θα μας αποκαλύψεις τι ήταν αυτά τα οποία επελέγησαν τότε στο γεύμα, το οποίο παρατέθηκε. Και το ψάρι. Είχανε και το ψάρι, φτιάξαμε και το μουσακά μας βεβαίως, που εμείς δεν τηγανίζουμε όπως είπαμε τις μελιτζάνες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Τους άρεσε πάρα πολύ η φασολάδα μας. Όλοι εμείς να εκτιμάμε. Λοιπόν, και μια ακόμα ερώτηση να σου κάνουμε, Μαρία μου, γιατί ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Μίλησε μας λίγο για το νέο σου εγχείρημα, για την παραγωγή αυτή την οποία ετοιμάζεις, με γυρίσματα πάλι με οδείς στις ελληνικές γεύσεις. Είναι ένα... Νιώθω μεγάλη χαρά πραγματικά, παρότι για μένα η τηλεόραση είναι απλώς για να δίνω αυτά που ξέρω. Αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά για όταν σε επιλέγει ίσως το μεγαλύτερο κανάλι και το ποιοτικότερο κανάλι, το WGBH PBS, και σε λένε ότι είσαι σαν την Julia Child, τότε αυτό είναι τεράστιο. Βέβαια. Λοιπόν, νιώθω κάπως σαν να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση. Αλλά θα πάμε σε όλη την Ελλάδα καταρχήν και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που όλα είναι βασισμένα στην κριτική διατροφή, να το λέμε. Και θα πάμε και σε άλλες χώρες, της Μεσογείου, μέχρι την Ιαπωνία, όπου θα υπάρχει λάδι, για να καταλάβετε. Μάλιστα, στον δρόμο του λαδιού, λοιπόν. Έτσι είναι. Έτσι. Αλλά δεν είμαι μόνη μου, είναι ο καθηγητής Dr. Kalles από το Harvard και είναι και ένα άλλο άτομο, το οποίο θα είναι έκπληξη. Ανυπομονούμε να δούμε όλα σου τα νέα βήματα και να σε ακολουθούμε παντού. Καλά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας, ευχές για υγεία πρωτίστως και σίγουρα καλά Χριστούγεννα και καλή νέα χρονιά να έχουμε με πολλά πολλά χαμόγελα σαν αυτό που μας προσφέρεις. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να στείλω σε όλους. Σε όλους. Πολλά φιλιά. Και ιδιαίτερα στη φίλη μου την Έλενα της Κέντρου. Λοιπόν, να το. Πολλά φιλιά.